κατά τον ίδιο τρόπο που υπήρξαν αστικά ολοκληρωμένα προγράμματα στην Αθήνα την περίοδο του 2004 κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να υπάρξει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τον κάμπο της Χίου και ιδιαίτερα για τα πετροντούβαρα, καθώς επίσης για τους μαγκάνους, τις στέρνες και τις βοτσαλωτές αυλές. Είπαμε να το διεκδικήσουμε και να διεκδικήσουμε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τον κάμπο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εξοραίσουν επί ίσης όρης όλοι τα πετροντούβαρα, τις στέρνες και αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Προκειμένου βέβαια να διατηρηθεί και ο χαρακτήρας του κάμπου, που τελεί βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπό ειδικό καθεστώς. Με την παραπάνω πρόταση θα δίνονταν κίνητρα στους ίδιους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι για τις περιουσίες τους, να τις εξοραίσουν. Δυστυχώς όμως η Νομαρχιακή Αρχή Λαμπρινούδη, σε μία από τις πάγιες τακτικές της, αντί να ακολουθήσει την ορθή οδό, την οποία και προτείναμε και δείξαμε το δρόμο, για λόγους που η ίδια γνωρίζει και δεν θα ήθελα να σχολιάσω, αρκέστηκε στο να μπει σε μία διαδικασία όπου να γίνει δημοπράτηση ενός έργου από δημόσιες δαπάνες και να γίνει μία προσπάθεια εξοραϊσμού, αν θέλετε, μέσα από μία διαδικασία μικροπολιτικής και καιροσκοπισμού, αναλαμβάνοντας η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση η ίδια τα έξοδα αυτής της προσπάθειας, που προορίζονταν βέβαια τα χρήματα αυτά για δημόσια έργα, αντί για έργα δημόσιας ωφέλειας, να ξαναχτίσει πετροντούβαρα ορισμένων κάποιων ιδιοκτητών με αδιαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και κριτήρια συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα. Πρέπει να πω εδώ ότι η αφορμή για αυτή μας τη συνέντευξη ήταν το ότι ο νομαρχιακός μας σύμβουλος, ο κύριος Παντελής Καμπούρης, πηγαίνοντας στον κάμπο, διαπίστωσε ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αυτό το έργο. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτό το έργο δεν είναι νόμιμο και βεβαίως διαπιστώσαμε μετά από κάποιες προσπάθειες που κάναμε και που αναζητήσαμε αδειοδοτήσεις οικοδομικές από την Πολεοδομία Χίου, ότι δεν υπήρχαν οικοδομικές άδειες.